Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου, είμαι γραμματέας ποιότητας ζωής και θελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την ημερόησα για αυτή την τιμητική πρόσκληση να απευθύνουμε έναν χαιρετισμό, να συγχαρώ την κυρία Τσιρανίδου και τα μέλη του Συλλόγου, γιατί μέσα σε 2 χρόνια έχουν κάνει πολλά σπουδαία πράγματα και η αλήθεια είναι ότι και εμείς από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής σας είχαμε έτσι διακρίνει τη δυναμική του Συλλόγου σας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι για τα ζητήματα όπως η παχυσαρκία ενεργοποιείται η κοινωνία των πολιτών και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Γιατί το ευρύ κοινό έρχεται σε επαφή με ειδικούς και ενημερώνεται από πιο αξιόπιστες πηγές. Με την ένταξη στο δημόσιο διάλογο θεμάτων όπως η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των συνεπειών της, τα ζητήματα αυτά πάβουν να αποτελούν ατομικό πρόβλημα του καθενός και της καθεμιάς και γίνονται συλλογικό ζήτημα και σίγουρα αυτό βοηθάει στην καταπολέμηση του στίγματος. Η καταπολέμηση του στίγματος διαδραματίζει φυσικά καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση θετικής ψυχολογίας στους ανθρώπους που καλούνται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της παχυσαρκίας για την ψυχική τους υγεία. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς επίσης και η υφυπουργός η κυρία Ράπτη, έχουν καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια στο θέμα της ψυχικής υγείας και έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Φυσικά, εξίσου σημαντική είναι και η πρόληψη, γιατί αυτό αφορά σχεδόν όλο τον πληθυσμό και κυρίως τα παιδιά και τους εφήβους και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Αλλά όπως φαντάζομαι θα ακούσουμε, η παχυσαρκία είναι πολύ παραγοντική, αφορά και γενετικούς παράγοντες, κοινωνικούς, περιβαλλοντολογικούς και με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τους ειδικούς να μας εξηγούν όλα αυτά. Για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσφορά σας στο κοινωνικό σύνολο. Εμείς θα είμαστε εδώ να σας στηρίξουμε και καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας σας.